Ημέρα κινητοποιήσεων η σημερινή, με το κέντρο του Ηρακλείου να πλημμυρίζει από κόσμο που έσπευσε να τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά. Ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε τους εργάτες του Σικάγου του 1886, τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης του 1936. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους νεκρούς που έχουν δώσει το αίμα τους για εργατικά δικαιώματα, 8ωρο ασφάλιση και τέτοια πράγματα, και υπενθυμίζουμε στο κράτος, σαν καλλιτεχνικός χώρος, ότι είμαστε εδώ χωρίς δουλειά. Οι πιο πολύ νηστικοί. Οι αγώνες των εκπαιδευτικών χρόνια τώρα για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, συναντιούνται με τους αγώνες όλων των εργαζομένων σήμερα εδώ. Σήμερα είναι η αρχή του αγώνα, τιμώντας ταυτόχρονα τους νεκρούς της Πρωτομαγιάς. Είναι η αρχή του αγώνα ενάντια στην καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Πλήθος κόσμου, φορώντας τις μάσκες του, κατέβηκε στους δρόμους καταγγέλλοντας τις αλλαγές που φέρνει το προωθούμενο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί το 8ωρο, νομιμοποιεί τις απλήρωτες περιορίες, προωθεί το φακέλωμα των εργαζομένων, ενώ θέτει ουσιαστικά εκτός νόμου τα εργατικά σωματεία. Προσπαθούν να βγάλουν στην παρανομία το συνδικαλισμό. Προσπαθούν να βγάλουν παράνομες τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. 135 χρόνια μετά το Σικάγο και μια διεκδίκηση για την οποία χύθηκε αίμα εργατών, να αμφισβητείται η 8ωρη εργασία. Δεν είναι πρόοδος να δουλεύουν εργαζόμενοι από ήλιο σε ήλιο. Δεν είναι εξυγχρονισμός να μην αμείβονται. Δεν είναι κανονικότητα να πεθαίνει κόσμος όταν θα μπορούσε να σωθεί, όταν θα μπορούσαν να κάνουν εμβόλια πολύ γρήγορα όλοι. Κόμματα, σωματεία και συνδικάτα ζητούν να μην εφαρμοστεί το νέο νομοσχέδιο, που ανάμεσα σε άλλα προβλέπει την κατάργηση του 8ωρου και την καθιέρωση ευέλικτων ωραρίων. Το μήνυμα μας είναι να μην είναι κανένας εργαζόμενος μόνος του απέναντι σε αυτήν την επίθεση. Οι μαχόμενες δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας θα αποτρέψουν τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Υποχρέωση όλων μας είναι να αντισταθούμε μαζί με τη νέα γενιά, μαζί με τους εργαζόμενους, να μην περάσει ένα εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει την εργασιακή ζούγκλα, φέρνει τη βαρβαρότητα. Η κυβέρνηση με άθλια επιχειρήματα μετατρέπει το μαύρο σε άσπρο. Η εργατική τάξη όμως έχει πείρα, αγωνίζεται, παλεύει. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο, αποτελεί αιτία πολέμου.